Ενδεσιμότατοι πατέρες, πατέρα Καλίνη, πατέρα Γεώργιε, κύριε Δήμαρχε, κυρία Έπαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριοι και κυρίες εκπρόσωποι και πρόεδρων συλλόγων, φίλοι και φίλες του συλλόγου. Σας καλησπερίζομαι απόψε, αν και καθυστερημένο, όπως βλέπετε στο τέλος του Φλεβάρη καταφέραμε να κόψουμε τη βασιλόπιτα. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ και σας βλέπουμε όλους καλά. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Το έργο του συλλόγου, το ξέρετε όλοι εδώ και 40 χρόνια, πιστεύω ότι γνωρίζετε αυτό που κάνουμε. Είναι κοινωνικό έργο και επιτελείται για χρόνια τώρα. Με τη βοήθεια βέβαια των κοινωνικών δομών του Δήμου, στις οποίες υπάρχουν αξιόλογα πρόσωπα, όπως την κυρία Αλεξάκη, την κοινωνική λειτουργό που είναι στο κέντρο υγείας, τις κυρίες ψυχολόγους, την κυρία Μιρέλα, την κυρία Ανέτα που είναι στη δομή βοήθεια στο σπίτι και όλες τις κοπέλες, τις κυρίες που πλαισιώνουν αυτή τη δομή, οι οποίες μας βοηθούν πάρα πολύ. Είμαστε περήφανοι για το έργο μας και ακόμα πιο πολύ περήφανοι και συγκινημένοι, γιατί μας εμπιστεύεστε αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια. Η δύναμη μας είστε εσείς, όλος ο κόσμος, και επίσης το θεμελιώδες, που είναι θεμελιώδης λίθος για μας, που είναι η αγάπη. Η αγάπη για τον συνάνθρωπο, η αγάπη για τον διπλανό, η αγάπη για τον ανήμπορο, η αγάπη για τα παιδιά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έχετε παρευρεθεί βέβαια και όλους όσους τόσα χρόνια μας βοηθούν και βοηθούν αυτό το έργο. Επίσης όλα τα καταστήματα, τα ζαχαροπλαστεία, τα φαρμακεία, τα σούπερ μάρκετ, τους φούρνους, τα ανθοπολία, γενικά όλα τα κρεοπολία, όλα τα μαγαζιά τα οποία μας δώσανε δώρα για το ηλαχιοφόρο μας, η οποία θα γίνει τώρα σε λίγο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 5 συλλόγους των Μενήτων, του Αλαδινού, της Μεσαριάς, των Πέρα Χωριών και των Φαλίκων, που πριν από λίγο καιρό, την περασμένη συγκεκριμένα Κυριακή, Σάββατο, κάνανε ένα χορό εδώ, τα έσοδα του οποίου ένα σημαντικό ποσό τα δώσανε στο σύλλογο. Επίσης, το Σύλλογο Γυναικών που τα Χριστούγεννα έκανε κάτι αντίστοιχο σε μια εκδήλωση και μας δώσανε και από εκεί ένα μέρος εσόδων. Τους ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, όλους τους συλλόγους οι οποίοι κατά καιρούς μας βοηθούν και μας δίνουν όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και του Λιβαδίων και από όλα τα χωριά σχεδόν. Θα σας πω ότι τα εδέσματα τα οποία συνοδεύουν το τσάι σας και τον καφέ σας είναι φτιαγμένα, εκτός από τις κυρίες εδώ που βλέπετε και τον Γιάννη. Έχουμε μαγειρέψει και άλλες κυρίες από τα Πίκια, η Θοδώρα η Χέλμη, η Ουρανία η Μαρταμπέ, οι οποίοι είναι μέσα στο σύλλογο, απλά τώρα δεν είναι εδώ. Η κυρία Βασιλική Στρατή, η οποία είναι μέσα στο διοικητικό, αλλά δεν μπόρεσε να ανέβει εδώ, είναι και εκείνη παρούσα εδώ. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ρίτσα Στεφάνου, η οποία προσφέρει συνέχεια στο Σύλλογο με χαρά, όποτε τη ζητήσουμε οτιδήποτε, πάντα η βοήθειά της είναι μεγάλη. Επίσης, τις ναυτιλιακές εταιρείες των αδελφών Στεφάνου, την Golden Fast, τη Fast Ferries, για τα εισιτήρια που προσφέρουν για το λαχιοφόρο. Το τυπογραφείο του Γιάννη Τιμιακού, που κάθε φορά μας προσφέρει δωρεάν τις αφίσες, την κινηματογραφική λέσχη που μας προβάλλει πάντοτε αφιλοκερδός, τον κύριο Αλέκο Καλυβρούση που για άλλη μια φορά μας φιλοξενεί στον όμορφο αυτό χώρο. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι τις πίτες τις προσέφεραν η κυρία Ρίτσα Στεφάνου και το ζαχαροπλαστείο Λάσκαρη. Ένα θερμό ευχαριστώ για όλους που βρίσκεστε κοντά μας. Θα ήθελα να σας πω και να σας διαβιβάσω το μήνυμα της Προέδρου, της κυρίας Γιαβρίδου Ξενούλας, η οποία είναι σαν να βρίσκεται κοντά μας, είμαστε σε τέτοια επαφή, στέλνει τις θερμές ευχές της, την αγάπη της και σύντομα θα είναι πάλι σε κάποια άλλη εκδήλωση κοντά μας. Θα
ήθελα επίσης να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο 2024, καλές αποκριές μιας και άνοιξε το τριώδιο σήμερα, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ από μένα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και εγώ με τη σειρά μου, αν και όλοι γνωρίζουμε το έργο του φιλανθρωπικού. Να δώσω συγχαρητήρια στο Σύλλογο, στην Πρόεδρο, που διαχρονικά βοηθούν με το φιλάνθρωπο έργο τους όλους όσοι έχουν ανάγκη στο νησί μας. Πολλά συγχαρητήρια μόνο για το έργο τους, αλλά και πολλά συγχαρητήρια για όλους όσοι βοηθούν το Σύλλογο να κάνει το έργο του. Και αυτό πραγματικά αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εκείνους που πραγματικά βοηθούν. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια, εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά, καλή χρονιά, υγεία και αγάπη, οικογενειακή γαλήνη και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Να είστε όλοι καλά. Χαίρομαι όχι μόνο που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας, αλλά και που αυτός ο Σύλλογος έχει έναν ουσιαστικό σκοπό. Να στηρίζει και να ενισχύει άτομα και οικογένειες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Και είναι συγκινητικό που το έργο σας στηρίζεται στην αγάπη, όπως είπατε, στην αλληλεγγύη και στην προσφορά. Δυστυχώς το χέρι του κράτους η κοινωνική μέρημνα δεν είναι αρκετή. Και εκεί είναι που καλούμαστε όλοι εμείς, οι απλοί πολίτες, με κάθε τρόπο να συμβάλλουμε και χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα πρωτοβουλίας όπως τη δική σας, να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε κατάσταση της ένδυας, να ξεφύγουν και ίσως να μπορέσουμε να τους υπενεντάξουμε στο κοινωνικό μας σύνολο ξανά. Καλή συνέχεια στο έργο σας, καλή δύναμη, συγχαρητήρια και καλή χρόνια. Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα πρέπει να πω ότι εμείς σαν επαγγελματίες, γιατί είμαι κοινωνική λειτουργό, αισθανόμαστε πάρα πολύ τυχεροί που υπάρχει στο νησί. Όχι μόνο η κυρία Ξανούλα, γενικά ο Σύλλογος και το έργο που παρέχει, γιατί όπως είπε και η κυρία Έπαρχος, η κρατική μέρημνα δεν φτάνει συνήθως για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων. Και θα σταθώ λίγο σε κάτι που συχνά παραπονιέται η κυρία Ξανούλα, ότι ο κόσμος τη ρωτάει, μα είναι δυνατόν στην Άνδρο να βρίσκονται φτωχοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Θα σας πω ότι πρόσφατα διάβαζα την τελευταία αναφορά που υπάρχει για τη φτώχεια στην Ελλάδα και που αναφέρει ότι οι άνθρωποι που ζουν κάτω από το κατώτατο όριο φτώχειας, για μεμονωμένα άτομα είναι οι άνθρωποι που έχουν ένα εισόδημα γύρω στις 6.000 ευρώ το χρόνο και για οικογένεια με δύο παιδιά αυτοί που έχουν γύρω στις 11.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι το θεωρητικό οικονομικό κομμάτι που χρειάζεται κάποιος για να καλύψει τις ανάγκες του, τις βασικές. Νομίζω σκεπτόμενος κανείς τους ανθρώπους που ξέρει γύρω του μπορεί να καταλάβει για το μέγεθος των ανθρώπων που μπορεί να συναντάμε σαν επαγγελματίες που έχουν ανάγκη επιπλέον βοήθειας και που δεν έχουν αυτό το εισόδημα. Για μεμονωμένο άτομο δηλαδή, η κατώτατη σύνταξη που παίρνει τα 380 ευρώ το μήνα δεν καλύπτουν το όριο πτώχειας. Είναι αρκετά κάτω. Και σαν επαγγελματίες συναντάμε πάρα πολύ συχνά ανθρώπους με πολλαπλές ανάγκες και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Είστε ο πρώτος σύλλογος που θα απευθυνθούμε για να ζητήσουμε συνήθως βοήθεια και είστε πάντα ανοιχτοί σε οτιδήποτε χρειαστούν οι άνθρωποι. Και θα έλεγα ότι μπορεί να μην έχουμε πάρα πολλές υπηρεσίες στα νησιά μας, αλλά το ότι υπάρχει αυτός ο σύλλογος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι οι ανδριώτες σιγά σιγά τον πιστεύουν, τον βοηθούν και θέλουν να υπάρχει γιατί αναγνωρίζουν το έργο του. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.